Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, ακούσαμε τον Ρολίδη στο σημερινό Ευαγγέλιο τα γνωστά λόγια του Κυρίου μας. Ξέρουμε ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, με το άρθρο το οριστικό. Δεν υπάρχει αλλού φως. Παντού αλλού να κοιτάξουμε, θα δούμε σκοτάδια. Το φως λοιπόν του κόσμου, αυτό να λάμψει, και το όπως και το φως το δικό μας να ζητάει σήμερα ο Κύριος μέσα από τα καλά μας έργα, από το σπίτι, από την οικογένειά μας, από την εκκλησία, από την εργασία. Γιατί μας διαβεβαιώνει ότι όλα πρόκειται να την γίνουν. Η όταν και μία κεραία δεν πρόκειται να παραλυφθούν. Και μάλιστα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας το σημείο αυτό, κόλαση αιώνια θα περιμένει για όποιον επιχειρήσει να λύσει μία των εντολών τούτων, έστω και των ελαχίστων. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μεγαλύτερος, όπως είπαμε, θεολόγος των νεωτέρων χρόνων, μας θυμίζει ότι σήμερα εορτάζουμε κατεξοχήν τις 7 Οικουμενικές Συνόδους της Ορθοδοξίας μας, έναν από τους μεγάλους πυλώνες της πίστεώς μας. Και επειδή ο Κύριος μας είναι να κηρύξει ανάβλεψη τυφλής και ακούσαμε στο Ιωθινό Ευαγγέλιο, στέλνει τους Αποστόλους πρώτα και μέσα από την Αποστολική Διαδοχή μέχρι τη συντελείωση του αιώνα στους διαδόχους του, κηρύξε μετάνοια, να βάζουμε επιτέλους αρχή μετανοίας. Μας βοηθάνε λοιπόν εξαιρετικά σήμερα οι κανόνες της Εκκλησίας οι οποίοι έχουν οριστεί από τις 7 Οικουμενικές Συνόδους. Θα ξέρετε βέβαια να πούμε προκαταρκτικά ότι αυτές οι Οικουμενικές Σύνοδοι συγκροτήθηκαν εναντίον αιρετικών κληρικών, εναντίον δηλαδή Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, εναντίον Αρχιμανδρητών, εναντίον Παπών Ρώμης, οι οποίοι βλασφημούσαν τον Χριστό, την Παναγία και τα μυστήριά μας. Αντίθετα, βλέπουμε σήμερα οι πατέρες αυτής της Εκκλησίας έχουν ορίσει να διαβάζεται αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο μας λέει τι. Ο ποιήσας και διδάξας, μας λέει ο ίδιος ο Κυριός μας, χρησιμοποιώντας και τις δύο αυτές άρεστες μεθόδους ψυχοπαιδαγωγικής μάθησης, και με έργα δηλαδή, αλλά και με λόγια, και με πρότυπα, και με κανόνες, και με έννοιες, σαν τη μεθυκή μέθοδο του Σοκράτη, θα ξέρετε ότι όλοι οι διάλογοι του Πλάτωνα είχαν και κάποιον τίτλο, περί ψυχής για παράδειγμα. Μας δώσανε λοιπόν τα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε άνετα και χωρίς κινδύνους, εκ του ασφαλούς, και να μάθουμε επιτέλους να γίνουμε μαθητές του Χριστού, να αλλάξουμε συμπεριφορά μόνιμα. Και βέβαια αυτή η αλλαγή να γίνει, όπως λένε, το επιθυμητό, προς το καλύτερο. Γιατί υπάρχει, όπως λένε οι πατέρες, και κατάληξη του Θεού, αλλά υπάρχει και κατάληξη του Αντιχρίστου. Και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τα ΜΗΕ είναι γεμάτα τέτοιων ειδήσεων, τα οποία απλώς είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, τα οποία προβάλλει και θέλει ο Θεός ως πόδιτρα. Γιατί όπου υπάρχουν ανησυχίες, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκεί και αιρέσεις και αντίστροφα. Γι' αυτό και ο Απόστολος των Εθνών, ήδη στην πρώτη επιστολή του εν Ευμανουσία όν εκεί στη Ρώμη, λέει ότι όλες αυτές οι ανησυχίες έχουν γίνει επειδή επέτρεψε ο Θεός σε εκείνους να πέσουν οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Θεό. Αν βλέπετε δηλαδή πράγματα στραβά τριγύρω μας, οφείλονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Ένα απλό παράδειγμα σας αναφέρω από τους 1000 κανόνες που έχουν ορίσει οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι οποίες ορίζουν την παραμικρή λεπτομέρεια στην Ορθόδοξη Διοτή μας, οι Δυτικοί έχουν κρατήσει μόνο 50. Τα υπόλοιπα τα έχουν καταργήσει. Και να ήταν μόνο αυτό. Έχουν στη θέση τους προσθέσει άλλα κενά δαιμόνια, όπως το αλάθητο και άλλο. Ειδικά μάλιστα σε εμάς εδώ τους Έλληνες, το βάρος είναι τεράστιο και για την Αγία Γραφή, όπως ξέρουμε γράφει στα ελληνικά, και δεν επιδέχεται παρελληνίας, αλλά ούτε καν παρεξηγήσεως, αφού έχουμε και τους θεοφόρους πατέρες που εορτάζουμε σήμερα
οι οποίοι ερμήνευσαν, όχι μετέφρασαν, προσέξτε το αυτό, ερμήνευσαν, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και μας είπαν τι θέλει να πει εκείνος ο ποιητής, ο δημιουργός, δηλαδή του κόσμου. Και η γλώσσα των πατέρων είναι στα ελληνικά πάλι. Και τα ξέρετε από έρευνα που έχει γίνει από μεγάλους θεολόγους, οι ιερές ξεκινάνε με ξένες γλώσσες. Ένα απλό παράδειγμα που το ξέρετε από τα μαθητικά σας χρόνια, το Φιλιόκτερ. Γράφει λοιπόν, μας είπε εδώ η Αγία Καθηγουμένη της Ιεράς Μονιστάτης, Χριστονίτη Μοναχή, προς τίτον επιστολή, επιλέγοντας οι πατέρες της Εκκλησίας σήμερα να μιλήσουν για τη Συνόδος. Γιατί είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Θα παίρνει ο Απόστολος των Εθνών την Κρήτη. Στοχεύει λοιπόν ένα μέρος της Ελλάδος, όπου πήγε ο Απόστολος των Εθνών, όπως είχε έρθει και εδώ. Και ξέρετε ότι η Εκκλησία εδώ, η της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ιδρύθηκε από τον Απόστολο των Εθνών, με εκείνους τους μεγάλους Διονύσιο Αρεμπαγίτη και τα λοιπά. Ερχόμενος λοιπόν εδώ στην Αθήνα, παρατήρησε ο Απόστολος των Εθνών ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι ήταν ευλαβέστατοι. Όπου και να κοίταζε έβλεπε ιερά, έβλεπε μνημεία, έβλεπε, αν θέλετε, τόπους προσευχής. Και είδε και ένα μνήμα, ένα μνημείο, όπου έλεγε το αγνώστο Θεό. Και τους είπε με πολύ φυσικό τρόπο, γιατί ήταν πράγματι προετοιμασμένοι με το σπερματικό λόγο, εδώ οι Αθηναίοι, αυτόν τον άνθρωπο στο Θεό θα να σας περιγράψω, να σας κηρύξω, να σας παρουσιάσω για να σωθείτε. Πηγαίνοντας όμως το μυαλό του στην Κρήτη, τα πράγματα ήταν πολύ δυσάρεστα. Και γι' αυτό και λέει σήμερα προς τίτον, τον πρώτο δηλαδή επίσκοπο Κρήτης, πιστός ο λόγος που σου λέω, γιατί αναφέρεται σε μέλλοντα πράγματα και όπως ξέρουμε το μέλλον είναι άδειο, αόρατο και η πίστη μας είναι ακριβώς για πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Φροντίζετε λοιπόν, γράφει στον Τίτο, να κοιτάτε ένα πράγμα στη ζωή σας, να προείσαστε όλοι σας, εκεί οι χριστιανοί, οι κριτικοί, σε έργα τα οποία δεν είναι βάρεστα στο Θεό. Γιατί πρέπει να έχετε στο νου, και αυτό αναλογικά ισχύει για όλους μας, την υπερβολική αγάπη που έδειξε σε εμάς ο Θεός και μας σώζει, και ας είμαστε αμαρτωλοί, και ας είμαστε απελπισμένοι από τα ναυάγια του βίου τα οποία έτσι έρχονται καθημερινά στη ζωή μας. Να είμαστε ταπεινόφρονες, να ελεγούμε και να σπλαχνιζόμαστε τους αδελφούς μας, στοχαζόμενοι ακριβώς μόνον αυτός. Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το έλεο το οποίο έκανε ελεώντας εμάς. Και να διδάσκουμε λοιπόν και ο ένας τον άλλο και με λόγια αλλά και με έργα ένα και μοναδικό έργο να έχουμε στη ζωή μας, μια σπουδαία κατάπαυση, να βοηθάμε τους αντικούμενους, να προνοούμε, προσέξτε τη λέξη, θυμίζει τον προμηθέα, θυμίζει τον επιμηθέα, και να προστατεύουμε όποιον βλέπουμε αδύναμο. Και να μην περιμένουμε να έρχονται να μας χτυπάνε την πόρτα αυτοί που έχουν ανάγκη, ούτε να μας παρακαλάνε, να μας εκετεύουν, παρά μόνοι μας να περιμένουμε να φροντίζουμε για αυτούς, λέει σήμερα λοιπόν προς Τίτον. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλη μας στη ζωή μας. Και αυτά πρέπει να φροντίζουμε και να προστατεύουμε τα καλά έργα. Στη συνέχεια του λέει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο και αυτό το ακούμε καμιά φορά και στις καθημερινές συζητήσεις. Μωρές, ανόητες δηλαδή, συζητήσεις, γενεαλογίες, έρηδες, δικαστικές και νομικές και άλλες, περιήστασο, είναι ανοφελείς και μάταιες. Τι όφελος όταν αμαρτάνουμε και λέμε ότι έχουμε πατέρα μας ή παππού μας τον τάδε και τον δίνα, μάλλον πλάβη και καταδίκη περισσότεροι φέρνουμε κατά πάνω μας, γιατί ενώ καταγόμαστε πράγματι από Αγίους, προγόνους, δεν πράττουμε και τα έργα τους. Να περιείστασαι λοιπόν, του λέει, να παρετήσει από αυτά τα πράγματα, επειδή δεν πρέπει να αφήνεις τα αναγκαία και πνευματικά που χρησιμεύουν στη δική σου ωφέλεια και των άλλων. Να ξοδεύεις τον καιρό σου σε ματαιολογίες, σε φιλολογίες. Τι κέρδος έχεις να μάχεσαι και να φιλολογίες εκεί που δεν μπορεί να φέρεις άλλον στην πίστη του Χριστού και να τον σώσεις? Κανένα βέβαια. Όσοι αντιλέγουν για πλάτη των αδελφών
Αυτοί πρέπει όμως να ευχιστομίζονται, να τους αποστομώνουν για να μην βλάβουν τους άλλους. Η δεμή για την ωφέλεια των αντιλεγόντων δεν πρέπει ολότερα ούτε καν να επιχειρήσουμε να τους μιλήσουμε, γιατί η ωφέλεια από τα λόγια μας, επειδή είναι αδιόρθωτη και αδιάτρευτη, δεν πρόκειται να προκύψει. Και έτσι, αγαπητοί μου, αναιρέσαμε τη μία από τις δύο αντιφάσεις που φαινομενικά υπάρχουν στο κείμενο που μας διάβασε η Γερόντισσα. Λέει μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και επίσκοπος να είναι, αν δεν μπορεί να επιστομίσει τους αιρετικούς, να τους βάσει δηλαδή στη θέση τους, ούτε επίσκοπος μπορεί να γίνει. Γιατί βλάβει και διαφθορά που μπορούν να κάνουν εκείνοι στους άλλους. Και οι κανόνες που προαναφέρανε της Εκκλησίας μάλιστα ορίζουν ότι αν υπάρχει περιοχή όπου εμφανίζονται αιρετικοί και ένας επίσκοπος δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει κατάλληλα, και μιλάμε για την Ορθοδοξία, έτσι εμείς δεν καίμε ανθρώπους ζωντανούς, πρέπει με διαλόγο να επιστομιστούν, τότε είναι οπωσδήποτε πειθαρχική ανάγκη να διαφημαθούν από άλλο επίσκοπο, στον οποίο περιέχεται και η περιοχή εκείνη. Τόσο αυστηρά είναι τα πράγματα στην Ορθοδοξία μας. Και θα ξέρετε και από το γερολικό, σε ένα μεγάλο ασκητή, μοναχό, πήγε κάποιος και του έκανε μια δοκιμασία αρκετά σκληρή. Του λέει, είσαι ψεύτης. Είμαι, του λέει. Είσαι κλέφτης. Και από αυτό είναι. Και αφού τον εστόλισε, θα λέγαμε, με διάφορα κοσμητικά επίθετα ανάγνωστα, του λέει στο τέλος, είσαι αιρετικός. Ε, όχι, του λέει, αιρετικός δεν είμαι. Του λέει, γιατί δεν αντέδρασες στα προηγούμενα που ξέρουν το βίο σου, ότι είσαι ενάρετος. Λέει, τα άλλα δεν με αποκόπτουν από τον Χριστό, αλλά το να με αποκαλέσεις αιρετικό, αυτό με κόβει από το Θεό. Και αυτό δεν το έθελα για κανένα λόγο. Είχα, ξέρετε, σε δύο πάλι γέροντος, ότι ενώ είχε ενάρετο βίο, παρουσιάστηκε σε όραμα η Παναγία, η οποία δεν εισήγεται στο κελί του. Γιατί? Γιατί είχε δανειστεί ένα βιβλίο, το οποίο σε τελευταίες σελίδες περιελάμβανε αιρετικές δοξασίες για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Και μόνο όταν το επέστρεψε, είδε την Παναγία κοντά του. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, αιρετικό άνθρωπο, λέει, ρώτησε σήμερα διαστόματος Αποστόλου Παύλου, με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού. Άφησε το με. Γιατί όπως αμαρτάνει, είναι αυτοκατάρτητος και μάλιστα εξέστρατε ή χάσει τα μυαλά του. Αυτό ισχύει λοιπόν για όσους δεν έχουν ελπίδα διορθώσεως. Γιατί αλλού, λέει στον Τιμόθεο για παράδειγμα, εκείνος τους αιρετικούς να τους παιδεύει με πραότητα. Μήπως και τους δώσει ο Θεός μετά να κεφτούν σε επίγνωση αληθείας. Εδώ όμως η Γερόντισσα σήμερα μας μιλάει για αυτούς τους εξεστραμμένους, τους αυτοκατάλληλους, τους αναπολόγητους, οι οποίοι δεν έχουν να πούνε ότι δεν τους νουθέτησε κανείς, δεν τους δίδαξε, δεν τους έμαθε την αλήθεια. Και νουθετήθηκαν και διδάχτηκαν και μια και δύο φορές, αλλά παρέμειναν στην πλάνη. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, ο Ουρανοφάτορ, μας λέει ότι τον αιρετικό πρέπει να τον αποστρεφόμαστε, γιατί ο λόγος τους είναι σαν τη γάρδενα. Και μάλιστα πρέπει να τους ελέγχουμε και από τόμους, γιατί ακράτητο είναι το κακό. Η ιατρία δεν επιδέχεται πια αυτών των αιρετικών. Οι λόγοι τους βλάβουν και διαρθύνουν το περισσότερο μέρος της ευσεβείας, σαν εκείνη την αρρώστια που προαναφέραμε. Και μάλιστα, θα ξέρετε και στο ψαρτήρι, ο πρώτος και όλος ψαρμός, τι λέει, «Μακάριος ανήλ, ποιος είναι ευτυχισμένος, ποιος είναι καλότυπος, ποιος είναι άγιος, αυτός ο οποίος ούτε κάθισε επί καθέδρα λιμών». Και ο Άγιος Αντώνιος, θα ξέρετε ότι απέφευγε σαν την πανούκλα τους αιρετικούς της εποχής του. Και οι σύνοδοι που εορτάζουν σήμερα λένε μάλιστα να μην καν πλησιάζουν κείμενα αυτών των αιρετικών. Όπως για παράδειγμα τα απόκριφα, τα οποία βλέπετε από καιρού εις καιρών, ανασύρουν οι αιρετικοί ανά τον κόσμο. Ειδικά τώρα για την Κρήτη, επειδή οι πιστοί κριτικοί που αναφέραμε είχαν βγάλει κακό όνομα ήδη από την αρχαιότητα, ένας από αυτούς, μάλιστα από τους σοφούς κριτικούς, τους ευλαβέστατους, είχε έρθει στην Αθήνα και έκανε καθαρμούς, έσωσε την Αθήνα από πανούκλα, τότε στα χρόνια τα προχριστιανικά, έγραψε για τους συντοπίτες του
και το οποίο υιοθετεί και ο Απόστολος Παύλος και το οποίο υιοθετεί και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αληθίστε στην κριματηριά του. Κρήτες αείοι ξέρετε, Κρήτες γαστέρες αργέ, Κρήτες άγρια θηρία. Και γι' αυτό έλεγχε τους απότομα και επιπληκτικά. Δεν τους ωφελεί η πραγία διδασκαλία. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς στη ζωή μας, οι οποίοι αν τους αφήσουμε και τους κολακέψουμε, γίνονται πιο αδιάβλητοι. Και η νουθεσία με πραότητα τους διαφύγει. Και αντίστροφα υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι άμα τους μιλήσουμε με λίγη σκληρότητα, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Έτσι λοιπόν σήμερα λέει ότι πρέπει να ελέγχονται, προσέξτε, όχι οι αλλότεροι, όχι οι ξένοι, στην πίστη, αλλά οι οικοί μας. Γιατί μόνο έτσι θα υγειάνουν στην πίστη. Και δεν πρέπει να εισάγουμε στην πίστη μας την Ορθόδοξη τίποτα ξένο και αιρετικό. Και στο τέλος καταλήγει, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, που γιορτάσαμε εμείς αυτές τις μέρες, να μην κάνουμε διαφήμιση του διαβόλου, να μην μιλάμε για τον Αντίχριστο, να μιλάμε συνέχεια και μόνο για τον Χριστό. Θα σου στείλω λοιπόν κάποιους γνωστούς, λέει και στον Απόστολο Τίτο, πρόβλεψε τους σπουδαίους, να μην τους λείψει τίποτα. Γιατί πρέπει πάλι οι δυτικοί οι δικοί σου να μάθουν επιτέλους να προείστανται σε έργα αγαθά. Και σου δίνω και μια ευκαιρία ακόμα. Να μην είναι λοιπόν άκαλοι και έτσι σε χαιρετώ και εσύ ασπάσουν όσους μας αγαπάνε στην πίστη, και η χάρη μαζί σας. Αλλά ρωτάει εδώ πέρα ο Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, γιατί ο Απόστολος Παύλος, αφού ενεχείρισε τόσο μεγάλη νήσο στον Τίτο και αφού το εμπιστεύτηκε τόσο πολύ άριθμο πλήθος χριστιανών, γιατί δεν τον αφήνει μόνο τον διαπημάνη όπως εκείνος θεωρεί καλύτερο το ποιμνιό του, παρά τον ελκύει κιόλα τον εαυτό του. Και απαντάει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας το σημείο αυτό. Το κάνει λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών για να ωφελήσει τον Τίτο, τέκνον του λέει, περισσότερο και για να του δείξει πως είναι τέλειος βέβαια στην κλίση και στο έργο της Επισκοπής, εφόσον θα τον εξετάσει, όλοι θα περάσουμε από εξετάσεις, αν οικονόμησε καλά και φύλαξε όσο του εμπιστεύτηκε και παρέδωσε. Έτσι λοιπόν, σου στέλνω ένα νομικό, αλλά και έναν άλλον ακόμα λογιότερο, για να έχουν βέβαια αυτά και αναγκαίων, είναι εύκολο να το πετύχω, ώστε να μην υστερούνται σε τίποτα από αυτά. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά το αφήνω σε εσάς για να μάθουν, είπαμε, οι κριτικοί, επιτέλους να γίνουν και αυτοί αυτό που λένε φιλόξενοι. Μια αρχαία ελληνική, πραγματικά μεγάλη αρετή. Θυμόσαστε ότι ο Αβραάμ, ο πατριάρχης μας, αξιώθηκε να δει την Αγία Τριάδα ακριβώς για αυτή του την αρετή. Ώστε και οι δικοί σου λοιπόν οι χριστιανοί κριτικοί να μάθουν να προείστανται επιτέλους καλών έργων, δηλαδή να προνοούνται όσους αδελφούς έχουν ανάγκη και με χρηματικές δόσεις αλλά και με λόγια. Γιατί θα ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι η ελεημοσύνη ξεκινάει εδώ ανάμεσά μας. Αν οι ίδιοι είμαστε ευγενικοί μεταξύ μας και δεν πληγώνουμε ένας τον άλλον, αυτό είναι μια μορφή ελεημοσύνης. Και με κάθε τρόπο, όχι για να κερδίσουν βέβαια οι φτωχοί και όσοι έχουν τρία αδελφοί μας, αλλά μάλλον για να αποκτήσουμε εμείς που δίνουμε καρπό και ωφέλεια στην ψυχή μας από αυτή τη φιλανθρωπία που είναι πράγματι, όπως ακούτε συνέχεια στη Θεία Λειτουργία, αρετή θεϊκή. Και το έλεος που θα δείξουμε στους φτωχούς, γιατί ο Κύριος, ο οποίος έδρεψε μια φορά 5.000 ανθρώπους, μπορούσε να τρέφει πάντοτε και τον εαυτό του αλλά και τους μαθητές του. Θέλησε όμως να τρέφονται όλοι αυτοί μετά το βαπτισμά του από γυναίκες. Γιατί? Για να κερδίσουν εκείνες το μισθό της ελεημοσύνης. Έτσι και τώρα σε εμάς κάνει και δεν ωφελεί τόσο ο Θεός τους φτωχούς με τη δική μας δόση και ελεημοσύνη, όσο ωφελεί ο Θεός εμάς τους ίδιους που ελεούμε μέσω των ελεουμένων. Επειδή οι φτωχοί γίνονται έτοιμοι σε εμάς να λάβουμε συγχώρηση αμαρτιών και για τους κεκοιμημένους μας, όπως λέει και ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, πολύ αγαπητός μας, ένας από τους τρόπους να συγχωρηθούν οι αμαρτίες στο κεκοιμημένο είναι και αυτός. Και να αποκτήσουμε επιτέλους παρησία στο Θεό. Και γι' αυτό και ο Κύριος είπε, κάντε φίλους
από το μαμονά της αδικίας, από αυτά τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται με τον ένα και τον άλλο τρόπο. Έτσι, όταν θα φύγουμε από εδώ, γιατί κανείς από εμάς δεν πρόκειται να μείνει εδώ, να μας δεχτούν αυτοί στις αιώνιες σκηνές. Και κλείνει με το χαιρετισμό εκ μέρους του για εκείνους που αγαπούν τους χριστιανούς, τους πιστούς, πιστά και άδωλα και καθαρά. Η χάρη λοιπόν, επαναλαμβάνω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, με όλους σας να είναι, να φυλάγετε όλοι, σώοι, η χάρη, η δωρεά του Θεού και πάντοτε η Θεία Φιλανθρωπία να είναι μαζί σας, να σας διαφυλάβει με τη Θεία Χάρη, η οποία είναι πάντοτε και με εμάς, η οποία εξαιρετικά την έχουμε απόλυτη ανάγκη, να φυλάει και τις ψυχές και τα σώματά μας, εν Αγίω Πνεύματι, το οποίο η δόξα στους αιώνες. Αμήν.